Λοιπόν, πάμε τώρα στον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη και βουλευτή της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα, κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Κουσουλέ. Ένα πρώτο σχόλιο για τη μεταγραφή του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στον Ολυμπιακό, θα ήθελα. Αν προσφέρει αυτά που προσέφερε στην ΑΕΚ, είναι μεταγραφή ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Ναι, είναι όλα εξαρτώνται από τον ίδιο. Μεταγραφή αεροδρομίου, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Τη σήμερα ημέρα το να παίρνει ένα διεθνή παίχτη με αυτά που προσέφερε φέτος ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στην ΑΕΚ, σίγουρα είναι μεταγραφή αεροδρομίου τουλάχιστον ελληνικών προδιαγραφών. Έτσι. Λοιπόν, με την παρέτηση τώρα του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κ. Σακελαρίου, πώς τη βλέπετε εσείς αυτήν την εξέλιξη? Εγώ ομολογώ, τόσα χρόνια που καλύπτω το δικαστικό ρεπορτάζ, δεν έχω συναντήσει άλλη τέτοια περίπτωση με επιστολή η οποία πραγματικά είναι κόλαφος. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη και θεσμική θέση να παραιτείται λέγοντας ότι δέχεται πιέσεις, καταλαβαίνετε σε πόσο βαθμό επιβεβαιώνεται ότι πραγματικά η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Ναι. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αμερόληπτη και πρέπει να την αφήνουμε στην ησυχία της να κάνει τη δουλειά της, αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει. Mm-hmm. Από την άλλη, και η δικαιοσύνη θα πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους και να αντιληφθεί ότι η χώρα είναι πραγματικά υπό την κυδαιμονία των δανειστών. Οπότε είναι φυσικό όλες οι αποφάσεις να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ναι, άρα δεν μπορεί να λέμε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε φτωχοποίηση του ελληνικού λαού μέσω των συντάξεων από τη μία πλευρά και από την άλλη να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Ναι, χρειάζεται μια ισορροπία. Πρέπει, εμείς είμαστε υπέρ της διάκρισης των εξουσιών. Ναι, δεν μπορεί από τη μία πλευρά να βλέπουμε τον υπουργό να μπουκάρει μέσα στη δικαιοσύνη και να παίρνει το φάκελο και να έρχεται με το φάκελο αγκαλιά Νοβάρτης, να τον έχει διαβάσει ο κ. Παπαγγελόπουλος, και εμείς ως μέλη της Επιτροπής και ως μέλη του Κοινοβουλίου να μην γνωρίζουμε τι γίνεται, ενώ θα έπρεπε να έρθει σε εμάς να το διαβάσουμε και μέσω της Επιτροπής και μέσω των βουλευτών να ενημερωθεί και ο υπουργός και ο εκάστοτε υπουργός. Τίθεται θέμα τώρα για την κυβέρνηση με την παρέτηση του κ. Σακελαρίου, κατά την άποψή σας? Εντάξει, εδώ δεν έχει πέσει η κυβέρνηση με άλλα κι άλλα. Θα πέσει λόγω της παρέτησης. Όχι, δεν λέω να πέσει, αλλά θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για αυτή την παρέτηση. Σαφέστατα. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο έφτασε στο σημείο να κατηγορεί την κυβέρνηση και τις πιέσεις που δέχεται ένας άρχον όπως είναι ο κ. Σακελαρίου και ο πρόεδρος, πιστεύει, να κατηγορεί ευθέως ότι δεν τον αφήναν να κάνει το έργο του. Σαφέστατα. Θα πρέπει να απαντήσει και να απολογηθεί η κυβέρνηση γι' αυτό. Ναι. Βέβαια, εμένα τώρα μου μπαίνουν ψηλή στα αυτιά. Δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπω την ιστορία, λίγο αποστασιοποιημένος και γνωρίζοντας ότι ο κ. Σακελαρίου πρόκειται να βγει στη σύνταξη σε 1,5 μήνα από τώρα. Ότι τον παρετήσανε. Όχι ότι τον παρετήσανε, ότι ίσως ήθελε ο άνθρωπος να κάνει μια ηρωική έξοδο. Έτσι. Δηλαδή, εμένα, διαβάζοντας την επιστολή, βλέπω ότι έχει πολιτικό περιεχόμενο η επιστολή. Φίλε, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα όπως ο κύριος Σακελαρίου, με όλο αυτό το έργο που έχει όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι είχε ανάγκη ηρωικής εξόδου. Δεν πιστεύω ότι είχε ανάγκη ηρωικής εξόδου. Δηλαδή, γιατί να τον θυμούνται επειδή παρετήθηκε κατηγορώντας την κυβέρνηση? Ναι, κατηγορεί την κυβέρνηση και λέει: εγώ παρετούμε γιατί γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα της διάσκεψης για το που κάναμε για να κριθεί αντισυνταγματικός ή όχι ο νόμος Κατρούγκαλου. Και επειδή διέρευσε, παρετούμε. Αυτό λέει ο κύριος Σακελαρίου και λέει ουσιαστικά: καλεί μάλλον τους συναδέλφους του να προασπίσουν τη συντάξη των Ελλήνων πολιτών. Κοινώς τους λέει ότι κρίνεται αντισυνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό λέει. Εδώ είμαστε για να δούμε κατά πόσο είναι αντισυνταγματικός. Γενικότερα η κυβέρνηση με ό,τι ψηφίζει είναι στα όρια της αντισυνταγματικότητας ή του συντάγματος. Ό,τι ψηφίζει, δεν είναι τώρα, όλα με το γράμμα του νόμου. Τώρα θα υπάρχει και όταν τσεκουρώνουμε τις συντάξεις επαόριστο και συνεχόμενα και τη μία μετά την άλλη, έχουμε πάνω από 20 περικοπές συντάξεων τα τελευταία 10 χρόνια. Εντάξει. Δεν είναι και συνταγματικό και μάλλον δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι νόμιμο, είναι ηθικό, είναι. Υπάρχουν άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να βρούμε χρήματα, κύριε Κουσουλέ. Ναι, βάλανε φόρο, λέει τώρα, στα τάμπλετ και στα τέτοια.
Θα βάλουν φόρο. Ναι, από το φόρο στα τάμπλετ. Ας κοιτάξουμε όλους αυτούς τους αργόμενους στο δημόσιο που ρουσφετολογικά έχουν διορίσει όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις. Να δούμε πώς μπορούμε να καθαρίσουμε το τοπίο από εκεί και να βρούμε πόρους και να εξοικονομήσουμε από τον προϋπολογισμό του κράτους μέσω. Ποιος θα τα βάλει τώρα με το δημόσιο, κύριε Γεωργιάδη, δουλευόμαστε. Θα τα βάλει κανείς με το δημόσιο? Εμείς. Μόνο εσείς. Εγώ το λέω ευθέως. Εμείς, ανένα κεντρών, δεν το λέει κανείς άλλο. Θα κάνουμε αξιολόγηση στο δημόσιο, θα βρούμε τους αργομείς τους αυτούς που κάθονται στο σπίτι τους και θα επιβραβεύσουμε αυτούς που πονάνε το χρήμα του ελληνικού λαού και το φόρο του φορολογούμενου πολίτη και τον εξυπηρετούν στον Γκισέ. Νυχθημερών. Και αν βρείτε ψήφο από δημόσιο. Τέτοια λέτε τώρα, και αν βρείτε ψήφο από δημόσιο υπάλληλο, θα μου τρυπήσετε τη μύτη. Λοιπόν. Να σας πω, κύριε Κουσουλέ. Τι. Το ψήφο του Ευσυνίδη, του δημοσίου υπαλλήλου, θεωρώ ότι τον έχουμε. Του αργομίστου για ρουσφετολογικό όρο που θέλει να τον διορίσει οποιοδήποτε και να κάθεται σπίτι του. Δεν θέλουμε τέτοιου δημόσιου υπαλλήλου. Εμεί θέλουμε εργαζόμενου παραγωγικού δημόσιου υπαλλήλου. Κανεί τεμπελχανά, λοιπόν, δεν πρόκειται να σε ψηφίσει. Εντάξει, ας μας ψηφίσουν οι ευσυνείδητοι και ας μας ψηφίσουν αυτοί που είναι υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας. Λοιπόν, χαιρετώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.